Καλησπέρα σε όλους παιδες, Στράτος εδώ για ακόμα ένα βίντεο και στο σημερινό βίντεο θα συνεχίσουμε για ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς στο Farming Simulator 19. Άμα έχεις χάσει τα προηγούμενα επεισόδια θα είναι κάτω στην περιγραφή να πας να τσεκάρεις, να δεις πώς έχει εξελιχθεί η φάρμα μας μέχρι τώρα και θα πάμε να κάνουμε κάποιες αναβαθμίσεις και σήμερα και θα κάνουμε διάφορα πράγματα στην φάρμα μας. Οπότε, δεν χρονοτριβούμε άλλο, θέλω να φτάσουμε τα 300 like, να κάνετε ένα share το βίντεο σε φίλους σας και άμα είσαι καινούργιος και δεν έχεις κάνει εγγραφή να πατήσεις και μια εγγραφή και πάμε στο βίντεο. Και όπως βλέπετε αυτή εδώ είναι η φάρμα μας. Έχω φέρει την αλουνιστική μηχανή και το Clark εδώ πέρα. Έχω φέρει αυτό εδώ πέρα, την καρότσα εδώ πέρα να μην εμποδίζει. Την κεφαλή από την αλουνιστική την έχω εδώ πέρα και έχω φτάσει σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Το χωράφι αυτό εδώ πέρα που είχαμε σπείρει την προηγούμενη φορά είναι έτοιμο για harvest αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο. Και προς τα εδώ δεν είναι ακόμα έτοιμο, αυτό είναι growing 54% λίπασμα. Και αυτό δεν το έχουμε ακόμα, δεν έχει γίνει ακόμα. Οπότε δεν χρονοτριβούμε άλλο, πάμε κατευθείαν να σπείρουμε το επόμενο χωράφι που είναι αυτό εδώ μπροστά μας. Θα σπείρουμε τώρα αυτό εδώ πέρα. Θα το σπείρουμε με βαμβάκι. Οπότε ξεκινάμε να τελειώσουμε αυτό εδώ πέρα το χωραφάκι. Μπήκα κατευθείαν στο ψητό, δεν χρονοτριβούμε καθόλου. Και μας εμποδίζει τώρα αυτό εδώ πέρα που είχαμε για να κάνουμε fertilize. Οπότε θα το πάρω αυτό να πάμε να ρίξουμε λίπασμα στο τελευταίο εκεί κάτω, το κομμάτι που δεν το είχαμε πιάσει. Να βάλω ένα εργάτη εδώ πέρα, κάνει τη δουλειά σου. Ωραία, περίμενε, φεύγω εγώ, δεν εμποδίζω. Πάμε να ρίξουμε λίπασμα εμείς λοιπόν στο κάτω χωράφι. Έχουμε πάρει το μηχάνημα που ρίχνει λίπασμα της μάρκας Brendalo, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Και πάμε να ρίξουμε λίπασμα εδώ. Αυτό είναι λίπασμα για να μεγαλώνουν τα φυτά, δεν είναι για να φεύγουν τα ζυζάνια όπως βλέπετε εδώ πέρα που γεμίζει το χωράφι. Αυτό μπορεί να το περάσουμε μια στρώση σήμερα, άμα προλάβουμε. Αλλιώς στο επόμενο επεισόδιο, στις επόμενες οδιές μας. Και ξεκινάμε, ανοίγουμε εδώ πέρα το λίπασμα, το μηχάνημα με το λίπασμα. Και όπως βλέπετε, φαίνεται που ρίχνουμε το λίπασμα γιατί γίνεται σκούρο από καφέ απλό, ανοιχτό. Γίνεται σκούρο και όσο πιο πολλές στρώσεις το περάσει από πάνω, τόσο πιο σκούρο γίνεται, εννοείται αυτό. Και καταλαβαίνεις ότι έχεις περάσει το χωράφι σου. Πάμε και άλλη μία. Και αυτό ήταν. Το λίπασμα είναι το πιο γρήγορο στο παιχνίδι. Δεν χάνεις πολύ χρόνο. Γιατί όπως βλέπετε πιάνει πάρα πολύ χώρο. Πιάνει σχεδόν όλο όπως βλέπετε. Με μία. Οπότε δεν χρειάζεται να το περάσεις δύο φορές για να πιάσεις περισσότερο, να πάει 100% fertilized. Θα το περάσουμε άλλη μια στρώση τώρα αυτό εδώ πέρα να έχουμε περισσότερο. Και σε αυτό εδώ και πιστεύω είμαστε έτοιμοι 100% fertilized σε αυτό το κομμάτι. Και το υπόλοιπο κομμάτι χρειάζεται να το θερίσουμε. Οπότε σταματάμε κάπου εδώ με αυτό. Να ρίξουμε μια ματιά άμα όντως είναι 100%. Και δεν κάναμε κάποιο λάθος, είναι fertilized 50%, 60-67, άρα θέλει πολλές στρώσεις με αυτό το συγκεκριμένο λίπασμα που το έχω. Δεν έχουμε φτάσει 100% fertilized γιατί το συγκεκριμένο λίπασμα θέλει περισσότερες στρώσεις μου φαίνεται. Οπότε θα πάμε να κάνουμε το εξής, θα πάω να πουλήσω με αυτό το συγκεκριμένο και θα φέρω κάποιο άλλο μηχάνημα πίσω που θα ρίχνουμε λίπασμα. Αυτό θα πάμε να το γυρίσουμε πίσω, το είχαμε νοικιάσει, μη φοβάσαι, δεν το είχαμε αγοράσει. Και θα πάρουμε αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο, θα το κάνουμε leasing, να δούμε λίγο άμα μας χρησιμεύει όντως, 6,5 χιλιάρικα, να πάμε να ρίξουμε λίπασμα και φάρμακο στα χωράφια μας για τα ζυζάνια. Θα πάρουμε ένα υγρό λίπασμα, buy, 2 τόνους και θα το αναμίξουμε, άμα είναι σωστή η κίνηση δεν γνωρίζω, θα το αναμίξουμε με αυτό εδώ πέρα που είναι για τα ζυζάνια. Αυτό εδώ πέρα είναι το μηχάνημά μας. Και το κάνουμε refill, το γεμίζουμε πρώτα με το λίπασμα και θα το κάνουμε refill με το δηλητήριο για τα ζυζάνια γιατί με το fertilizer μπορείς να το βάλεις μαζί. Θα βάλουμε πρώτα αυτό, fertilizer το έχουμε κάνει, αλλά πάμε να ρίξουμε μια στρώση για τα ζυζάνια να καταστραφούν τα φυτά γιατί με τα χόρτα που βγάζει μέσα στο καλλιεργημένο έδαφος παίρνουν περισσότερα συστατικά τα ζυζάνια και έτσι δεν έχουμε μεγάλη απόδοση στην καλλιέργειά μας. Οπότε πρέπει να φεύγουν αυτά σιγά σιγά. Να φεύγουν, οπότε ναι. Μετά θα πάμε να πάρουμε με το Clark εκείνη την παλέτα με το λίπασμα και θα τη φέρουμε εδώ πέρα να ρίξουμε και λίπασμα.
7.30 ώρα πήγε, ξημέρωσε για τα καλά. Οπότε πάμε να στρωθούμε στη δουλειά τώρα, γιατί δεν κάναμε τίποτα μέχρι στιγμής. Πάμε στρατό. Αυτό παίζει να είναι πολύ μεγάλο. Πίσω, άμα το κάνεις unfold, θα βγαίνουμε όλο το χωράφι το δικό μας εδώ με τη μία. Οπότε εγώ θα το περάσω από εδώ μία στρώση. Εκείνος εκεί δουλεύει σκληρά, οπότε είμαστε κομπλέ. Εδώ πιστεύω θα το πιάσουμε. Δεν θα το πιάσει όλο, μέχρι πέρα. Θα χρειαστεί να κάνουμε λίγο μανούβρα. Άρε φίλε, πόσο μεγάλο γίνεται ρε. Θα μας το πιάσει όλο το χωράφι. Εδώ το πιάνουμε όλο. Πιστεύω. Ναι. Και ξεκινάμε. Και ξεκινάμε παιδιά, να δούμε τι γίνεται. Είναι όντως αυτό που λέω εγώ? Είναι όντως αυτό που λέω. Αλλά δεν ξέρω ρε παιδιά. Καταστρέφουμε το χωράφι εγώ με αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε μπροστά που πατάει το τραχτέρ, καταστρέφεται. Κάποιος τρόπος θα υπάρχει γι' αυτό. Αλλά δεν ξέρω τώρα. Έχουμε καταστρέψει όλο το χωράφι. Έχουμε χάσει σοδιά από αυτό το πράγμα. Κάνει όμως δουλειά. Δεν παίζει να κάνει δουλειά, όχι. Δεν κάνει δουλειά, όχι. Τα ξεραίνει τα design από ό,τι βλέπω, ναι. Αλλά πίσω θέλει ξανά και άλλες στρώσεις. Να, βλέπετε εδώ πέρα τα ξεπάστρεψε όλα. Αλλά δεν φεύγουν όλα, βλέπετε. Πάμε να ρίξουμε λίγο και σε αυτά εδώ πέρα. Να καταστρέψουμε και αυτά. Πιστεύω. Εδώ βλέπω καταστρέφονται τα ζάνια, αλλά μέσα εκεί δεν τα βλέπω να καταστρέφονται. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Βλέπετε, ξεραίνονται πίσω, κανονικά. Τα αφήνει ξερά. Αλλά από εκεί δεν. Μήπως πρέπει να το περνάς όταν είναι μικρά. Καταστρέφουμε τα φυτά μας. Δεν το κάνω. Δεν το περνάω εδώ πέρα. Κάντο fault. Καταστρέφει τα φυτά. Το συγκεκριμένο τραχτέρ. Δεν ξέρω, είναι το τραχτέρ. Γράψτε μου στα σχόλια σας παρακαλώ, γιατί καταστρέφουμε εδώ πέρα το. Όταν πατάμε με το τραχτέρ, γιατί καταστρέφει το χωράφι μας. Δεν ξέρω, παιδιά. Γράψτε μου στα σχόλια. Πάμε εδώ. Παίρνουμε την κεφαλή που την έχουμε κάπου εκεί πέρα πεταμένη. Πήραμε την κεφαλή και πάμε να αρχίσουμε. Κοτούλες, τι λένε εδώ πέρα? Φαγητό έχουν. Πρέπει να έχουν φαγητό full. Εμείς τώρα μαζεύουμε εδώ πέρα αυτό. Το έχω βάλει να το πετάει έτσι πίσω. Δεν θέλω να κάνει γραμμή, γιατί μετά πρέπει να περάσεις με το άλλο. Οπότε έτσι το διασκορπίζει και δεν έχεις επιπλέον δουλειά. Έρχεσαι από πάνω κατευθείαν, δεν βρίσκει το τρακτέρ, δεν βρίσκει κανένα και συνεχίζεις τη δουλειά σου σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πάμε εμείς να το κάνουμε με τον τρόπο μας που έχουμε ξανακάνει στα προηγούμενα επεισόδια. Έτσι δηλαδή όπως πάω τώρα. Και να μαζέψουμε όσο περισσότερο γίνεται και να πάμε να βρούμε πού πουλάνε, πού είναι υψηλότερο, πού είναι υψηλότερες τιμές στο συγκεκριμένο προϊόν, το soybean, σόγια, σε ποιο λιμάνι, είτε σε κάποιο σταθμό με τρένο. Οπότε να πάμε να τα πουλήσουμε εκεί πέρα και να βγάλουμε περισσότερα έξοδα. Μου το έχετε πει συμβουλή αυτό, να κοιτάς τις τιμές πού πουλάνε περισσότερα και αυτό θα κάνουμε στο σημερινό. Μαζέψαμε και εδώ το τελευταίο και γυρνάμε λίγο πίσω να πάμε και αυτή τη σειρά. Έλα και όλο ευθεία και είμαστε κομπλέ. Υπάρχει και μεγαλύτερη κεφαλή από αυτή εδώ πέρα που είναι, πιάνει περισσότερο χώρο, μεγαλύτερη τιμή, αλλά κάνει τη δουλειά της και αυτή που έχω τώρα εδώ πέρα πιστεύω. Οπότε αξίζει και αυτή τα λεφτά της και δεν χρειάζεται κάτι περαιτέρω, κάτι πιο ακριβό τώρα στο σημείο που είμαστε. Η συνέχεια θα πάρουμε περισσότερα οχήματα για να κάνουμε δουλίτσες πιο γρήγορα. Θα βάζουμε έναν εργάτη εδώ να οργώνει αυτό, να θερίζει αυτό, άλλον έναν να σπέρνει παραπέρα. Τώρα έχουμε τρία χωράφια, συγκεκριμένα αυτό, αυτό και πίσω που είχαμε με τα ηλιοτρόπια που είναι χωρίς τίποτα, δεν το έχουμε σπείρει κάτι. Θα πάμε να το σπείρουμε άμα προλάβουμε στο σημερινό επεισόδιο, αλλιώς στο επόμενο επεισόδιο την επόμενη εβδομάδα. Πιστεύω θα βγάλουμε αρκετά λεφτά από αυτό εδώ πέρα. Το χωράφι που είχαμε βάλει σόγια, γιατί έχουμε 6,5 τόνους. Όταν τελειώσουμε, πιστεύω θα είναι στους 7,5 με 8 τόνους όλο το χωράφι αυτό εδώ πέρα. Το καινούργιο το πράσινο θα αργήσει να γίνει, οπότε θα το συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Δεν προλάβουμε στο σημερινό να το κάνουμε γι' αυτό, γιατί δεν θα γίνει πολύ απλά. Ναι, 7,5 με 8 τόνους, δεν έφτασε 8 τόνους, αλλά εντάξει. Πάμε να το ξεφορτώσουμε λοιπόν τώρα. Πάμε εδώ λοιπόν να δούμε τι έχουμε στην καρότσα μέσα. Και άμα είναι λίγο, το ξεφορτώνουμε εδώ στο σιλό μας μέσα να έχουμε. Το ξεφορτώνουμε στο σιλό μας. Λοιπόν,
Στο σιλό μας μέσα έχουμε απ' όλα. Και βάζουμε εδώ την καρότσα. Αφήνουμε εδώ και πάμε να αδειάσουμε τώρα. Να πέσει μέσα στην καρότσα που δεν πέφτει μέσα στην καρότσα. 7.700 είχαμε, μην... Δεν φτάσει, δεν θα φτάσει. Ίσα ίσα. Έλα, ίσα ίσα. Ίσα ίσα, γέμισε ωραία. Μην εδώ στην άκρη, κλείσε τη σωλήνα. Κατεβαίνουμε, ωραίοι, άρχοντες και πάμε μέχρι το grain mill. 7.700, ωραία, cover, κλείνουμε το καπάκι πίσω. Και πάμε να ξεφορτώσουμε. Κάτσε να βάλουμε εδώ τον άλλο τον εργάτη. Να σπείρει το χωράφι το υπόλοιπο, γιατί όχι, να περιμένουμε. Και φτάσαμε στο σημείο που θα πάμε να πουλήσουμε τη σόγια μας. Ωραία. Φτάσαμε λοιπόν. Ένας μήλος εδώ πέρα. Να δούμε πόσα λεφτά θα μας δώσει. Έπεσα έξω, αλλά προς το καλό. Πήγαμε προς τα πάνω. 20.000. Πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ήμασταν κομπλέ. Και κατευθυνόμαστε στο σπίτι μας τώρα. Να περάσω μια βόλτα πρώτα από το μαγαζί να αγοράσω ένα όχημα που είπα ότι θα αγοράσω. Που μας είναι χρήσιμο στις μεταφορές να πηγαίνουμε πιο γρήγορα. Και θα πάμε στα cars. Α, έχει όντως. Είναι και ένα mod που είχα βάλει. Έχει αυτό με τα 30, έχει και αυτό με τα 45. Πάμε εδώ πέρα να αγοράσουμε αυτό, να κάνουμε customize άμα γίνεται. Να το πάρουμε σε κάποιο άλλο χρώμα, όχι τις ζάντες, θα τις βάψουμε μαύρες. Θα το πάρω σε μαύρο. Μαύρη ζάντα, μαύρο, ωραίο, 46.000. Δεν είναι άσκοπη αγορά, έχω τα σχέδιά μου που θέλω να κάνω με το αυτοκίνητο. Να πηγαίνω πιο γρήγορα, είπαμε, στις μεταφορές μας. Οπότε, αυτό είναι το νέο μου όχημα, το βλέπετε και εδώ. Πω πω. Κινητήρας V. V8 πρέπει να έχει. Αυτό είναι λοιπόν το καινούριο μας αυτοκίνητο. Και θα μπούμε μέσα να ακούσουμε λίγο πως πάει και να το τεστάρουμε μια τελική και αυτό. Από ήχο πάει καλά για Farming Simulator. Μεταφερόμαστε σίγουρα πιο γρήγορα με αυτό, ναι, με το άλλο πήγαινε 40 χιλιόμετρα τελική. Ενώ με αυτό πάμε τώρα 80% και δεν έχει σταματήσει τελική. 120. Το πιο γρήγορο αυτό όχημά μας. Γυρνάμε λοιπόν πίσω στη φάρμα μας να δούμε πως πάει. Και μπράβο Στράτο για την καλή σου αγορά. Και V8 ήχο έχουμε και από όλα έχουμε Στράτο. Μπράβο Στράτο. Καλή αγορά. Για μένα είναι η καλύτερη αγορά που έχω κάνει μέχρι τώρα. Για εσάς δεν ξέρω, άμα δεν συμφωνείτε. Δεν με νοιάζει κιόλας. Νέο όχημα λοιπόν. Το είπαμε. Δεν μπορώ να το σταματήσω να το θαυμάζω. Είναι αρκετά όμορφο. Πιθανόν αν το παίρνει σε κάποιο άλλο χρώμα να φαίνονταν λεπτομέρειες θα ήταν πιο ωραίο, αλλά δεν μου άρεσε που ήταν η μάσκα εδώ μπροστά έτσι χωρίς να γράφει κάτι πάνω και ήταν άσχημο με το κόκκινο. Οπότε έτσι δεν φαίνεται τόσο η μάσκα και είναι υπέροχο. Κανόλα έχουμε εδώ, κανόλα έχουμε και εδώ. Άρα δεν είχαμε βάλει βαμβάκι, τι βαμβάκι έλεγα, κανόλα έχουμε. Κανόλα. Fertilize 60%, πώς το έχουμε ρίξει λίπασμα σε αυτό εδώ πέρα. Εγώ δεν έχω ρίξει λίπασμα σε αυτό εδώ πέρα. Η κανόλα αυτή εδώ πέρα είναι έτοιμο για σοδιά. Αυτό εδώ πέρα αναπτύσσεται ακόμα. Χρειάζεται lime όπως βλέπετε. Και κάπου εδώ στη θάλασσα θα κλείσουμε και αυτό το επεισόδιο με το Farming Simulator 19. Άμα σου άρεσε το Farming Simulator 19 το συγκεκριμένο επεισόδιο, άφησε το like σου, κάνε την εγγραφή σου άμα είσαι καινούριος και πάτησε και το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι για νέα βίντεο. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή θα είναι νέα βίντεο στο κανάλι μου. Οπότε να σιγουρευτείς ότι πατήσεις το καμπανάκι για να ενημερώνεις. Στο σημερινό επεισόδιο οργώσαμε και θερίσαμε μερικά χωράφια, σπήραμε καινούρια σοδιά και θα είναι έτοιμα να το θερίσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Θα σταματήσουμε κάπου εδώ αυτό το επεισόδιο και κάτω στην περιγραφή θα βρείτε τα προηγούμενα επεισόδια, να πάτε να τα τσεκάρετε με Farming Simulator 19, έχω κάνει 3-4. Και επίσης στην περιγραφή θα βρείτε και τα social media, Instagram και Facebook να μου κάνετε και ένα follow να μαθαίνετε νέα για το κανάλι και πότε θα ανεβαίνουν νέα βίντεο. Εδώ τριγύρω μου θα βρείτε διάφορα βίντεο να τα τσεκάρετε
Και κάτω στην περιγραφή, όπως είπα, να ρίξετε μια ματιά, γιατί απαντάει σε μερικά ερωτήματα που με ρωτάτε συνέχεια. Οπότε ρίξτε μια ματιά και κοιτάξτε και αυτά τα βιντεάκια εδώ πέρα. Και αυτά από μένα και το Farming Simulator 19 τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Αντίο, παιδες.